για να αξιολογήσουμε το πού βρίσκονται τα. Πώς βρίσκεται η σκακέρα, αυτή είναι η επικίνδυνη σκακέρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και τις επόμενες κινήσεις που αναμένεται να σημειωθούν. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον έγκριτο διεθνολόγο Νικόλαο Παούνη και συνεργάτη του ΦΛΑΣ. Κύριε Παούνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Αναμενόμενη αυτή είναι η προσπάθεια περαιτέρω κλιμάκωσης, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων από τον κύριο Ερντογάν μετά από μετά όσα έγιναν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, ή κρύβουν κάτι άλλο οι δηλώσεις του, πώς τις αξιολογείς? Λοιπόν, αναμενόμενο, Βαγγέλη, γιατί αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί το διακύβευμα της τουρκικής απειλής, η οποία ουσιαστικά ναι μεν έχει εστιάσει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ουσιαστικά στις θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών. Πριν όμως από 1,5 μήνα, θα θυμάστε το περιστατικό όπου άνοιξαν πυρ κατά ιταλικών και γαλλικών σκαφών ανοιχτά της Λιβύης. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη. Και αυτό το οποίο φοβίζει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πολύ πιθανόν να απειλήσει στο άμεσο μέλλον και τα ίδια τα συμφέροντά της, αρχής γενομένης βεβαίως από την πειρασία την οποία επιχείρει να κάνει εδώ και 2,5 έτη στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και προσφάτως στην ελληνική. Mm-hmm. Τώρα, αυτές οι δηλώσεις, τις οποίες τώρα άκουσα για να είμαι και ειλικρινής, δεν τις είχα προσέξει. Από ό,τι άκουσα, ανεβάζει τους τόνους, μάλιστα λέει για τον γαλλικό και τον ελληνικό λαό, από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς. Προσπαθώ να σας ακούσω τώρα. Ότι αν έχουν αναλογιστεί. Αν είναι έτοιμοι να πληρώσουν τίμημα, αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Το μετέφρασε τέλεια. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει καταλάβει ο κ. Ερντογάν είναι ότι βλέπει να κλειδονίζεται πολύ σοβαρά η οικονομία του. Mm-hmm. Η λίρα έχει κατρακυλήσει, ουσιαστικά μιλάμε για ισοτιμία 1:9 σε σχέση με το ευρώ, και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα καταναλωτικά, στα επιχειρηματικά δάνεια και γενικότερα στην εκτείναξη του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους. Αυτό αυτομάτως θα συμπαρασύρει το βιωτικό επίπεδο και ο κύριος Ερντογάν έχει χτίσει το αφήγημά του πάνω ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Τουρκίας. Δεν είναι αναμάθημα ενός στερεότυπου να σας πω ότι ενδεχομένως να επιχειρήσει μια εξωτερήκευση του προβλήματός του. Mm-hmm. Όμως, εδώ έχει χτιστεί ένα αραγές μέτωπο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ελληνικά και αεροσκάφη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις νοτίως του Καστελόριζου. Θυμίζω στους τηλεθεατές ότι η Τουρκία με τις βάσεις στο Κατάρ τις οποίες δημιούργησε, ήρθε αντιμέτωπη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που εκεί οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά τεταμένες. Επιπλέον, με την επίθεση την οποία προκάλεσε κατά του γαλλικού σκάφους και την αφύπνιση, την συνεπαγόμενη αφύπνιση της Γαλλίας, η Γαλλία αυτή τη στιγμή επιχειρεί ένα δυναμικό comeback μέσα από την παρουσία πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ τις μέρες τις οποίες προηγήθηκαν των ασκήσεων υπήρχε και μια έντονη κινητικότητα για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να πάει και να προμηθευτεί αεροσκάφη τέταρτης γενιάς πλάς τύπου Ραφάλ. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε μια επαναθέρμανση των ελληνογαλλικών σχέσεων υπό την έννοια ότι επιστρέφει η Γαλλία στο προσκήνιο. Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να πάει σε προμήθειες οπλικών συστημάτων από τη Γαλλία και δημιουργεί ένα ενιαίο μέτωπο ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας. Γι' αυτό και έβαλε στο κάδρο, κατά την άποψή μου, και την Γαλλία ο κύριος Ερντογάν με την τελευταία δήλωση την οποία ακούω. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Βαγγέλη, στην ελληνική χώρα, παίζουν από το πρωί το θέμα με την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο Καστελόριζο. Εδώ να σας πω το εξής. Αφενός είχαμε ανέκαθεν φυλάκιο στο Καστελόριζο. Τώρα απλώς επιλέγουν τον χρόνο, τη χρονική στιγμή, να υψώσουν τους τόνους για το ζήτημα της παρουσίας εκεί στρατιωτικών δυνάμεων.
Να πω ότι κακώς κάποιοι διέρευσαν τις όποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και σε αυτές βασίστηκαν τα τουρκικά δημοσιεύματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι ανεβάζουμε κάθε φορά. Mm-hmm. Έστω κι αν εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση δυνάμεων, αυτό δεν έπρεπε να διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα όμως η κίνηση της Ελλάδος είναι απολύτως νομότυπη με το διεθνές δίκαιο. Διότι έναντι οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμβάσεως και συνθήκης προηγείται ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και σε αυτή την περίπτωση ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι εφόσον μια χώρα βρίσκεται υπό την απειλή χρήσης βίας από έτερη χώρα, από έτερο κρατικό δρόντα, οφείλει να εξοπλίσει τις περιοχές εκείνες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς απειλής. Mm-hmm. Το καθεστώς λοιπόν κατά τις προηγούμενες ημέρες όχι μόνο περικυκλώθηκε από σκάφη του τουρκικού στόλου, αλλά και κάποια ελικόπτερα έκαναν επιδεικτικές κινήσεις στην απέναντι ακτή στο ΚΑΣ, στην πόλη ΚΑΣ. Επομένως η Ελλάδα έλαβε όλα τα νόμιμα μέτρα για την αυτοάμυνα και είναι σύνομη αυτή η ενέργεια με το διεθνές δίκαιο. Η δήλωση ότι θα παραμείνει το ερευνητικό για τις επόμενους τρεις μήνες, ναι, 90 ημέρες, θεωρείς πως έχει κάποια αξία ή είναι και αυτή στο πλαίσιο του ότι δεν κάνουμε πίσω από την Τουρκία? Ναι, επιχειρεί να εκβιάσει ουσιαστικά την κατάσταση με αυτό. Ο στόχος του Ερντογάν, για να μην κρυβόμαστε, είναι να διαλύσει, να καταστήσει κενές περιεχομένου της περίφημης τριμερής. Αυτές δηλαδή που γινόταν μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Mm-hmm. Τι θέλει πραγματικά να κάνει? Να δημιουργήσει έναν πυρήνα χωρών οι οποίες θα υποστρέψουν τις τουρκικές θέσεις περί στην εκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά από κοινού. Δηλαδή να γίνουν οι οριοθετήσεις εκ νέου και από κοινού. Έτσι έχει προσυτεριστεί, ας πούμε, τώρα την κυβέρνηση της Λιβύης και προστάτως στη Μάλτα. Θέλει να γίνει μια γενικότερη διάσκεψη των χωρών της Μεσογείου και τον Λίβανο, έτσι, και τον Λίβανο. Προσπαθεί τουλάχιστον να τον προσυτεριστεί σε αυτή την ομάδα. Ναι. Και λέει ότι θα πρέπει, ξεχάστε αυτά τα οποία έχετε κάνει με τις οριοθετήσεις μεταξύ σας, θα πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή διάσκεψη και εκεί θα κάνουμε νέες οριοθετήσεις. Ο στόχος τους είναι να ελέγξουν όλους τους διαδρόμους διέλευσης των ενεργειακών αγωγών. Mm-hmm. Όλα τα ενεργειακά περάσματα. Γιατί αν έχει η Τουρκία μια χι γεωπολιτική αξία σήμερα, σε αιτία της γεωγραφικής της θέσης, εάν κατορθώσει να το εφαρμόσει και αυτό, θα πάει επί τρία. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος στόχος του. Βλέπει ότι έχει στριμωχθεί, ότι γίνονται οριστετήσεις ερήμην της Τουρκίας. Ήδη η Ελλάδα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έκλεισε το ζήτημα με την Ιταλία και σε μεγάλο βαθμό με την Αίγυπτο. Μένει να δούμε τι διαγενέστε και στην περιοχή του Καστελόρι τώρα για να προχωρήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι οι κινήσεις οι οποίες έχουν εξοργήσει την τουρκική διπλωματία, η οποία, να πούμε, Βαγγέλη, δεν είχαν μάθει σε μια διπλωματία επιθετικών πρωτοβουλειών. Αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία 4-5 χρόνια, αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι επί του κυρίου Κοντιά ξεκινήσαμε την ενεργητική μάλλον διπλωματία και κλείσαμε ένα χρόνιο ζήτημα και τώρα προχωράμε με δυναμικά βήματα, με αυτοπεποίθηση και οριοθετούμε τις αποκλειστικές θαλάσσιες οικονομικές ζώνες ώστε να γίνουν και στο μέλλον οι απαραίτητες τιμές για την εκμετάλλευση τους. Αυτά ενοχλούν την Τουρκία, η οποία ήταν συνηθισμένη σε πολιτικές κατευνασμού και ακινησίας εκ μέρους των Ελλήνων Υπουργών των Εξωτερικών. Αυτό έχει αλλάξει και αυτό ενοχλεί. Κάτι τελευταίο, το θέμα των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείς πως είναι, είναι μέρος του παζλ ή ακόμα στην Τουρκία δεν το αξιολογούν ως κίνδυνο? Το αξιολογούν και πολύ μάλιστα. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, τώρα οι κυρώσεις αυτές δεν είναι πολύ σοβαρές. Ωστόσο, έχει προβλεφθεί ένα κύμα τριών επιπέδων, εφόσον δεν προσαρμοστεί η Τουρκία. Δεδομένου όμως ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία σας προανέφερα μέσα στο εσωτερικό με την κατάρρευση της λίρας και κατ' επέκταση την πιθανή κατάρρευση του οικονομικού οικοδομήματος, αυτό δημιουργεί προβλήματα στην Τουρκία. Δεν γνωρίζω εάν θα την συνετίσει και ξέρετε τι με προβληματίζει. Το γεγονός ότι μας απειλεί με επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάει, θα πάμε στο πεδίο και θα τα βρούμε.
Όποιος έχει παρατηρήσει τα γραφτά μου και τις συνεντεύξεις μου από το 2016 και μετά, έχω πει εγκαίρως ότι η Τουρκία πια έχει πάψει να κινείται μόνο στο επίπεδο της διπλωματίας. Κάνει πόλεμο δηλαδή επιχειρήσεις για να επιτύχει κάτι. Το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε στη Συρία. Και πρόσφατα μετεστάθμισαν και αεροπορικά κλιμάκια στο Αζερβαϊτζάν για να υποστηρίξουν τυχόν πόλεμο με την Αρμενία. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Όμως οι τελευταίες κινήσεις στην Κακέρα, στο πεδίο, εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όχι δημιούργησαν μόνο αυτοπεποίθηση στο εγχώριο κοινό, αλλά μπορούν να μας γεμίσουν έτσι με αυτοπεποίθηση και άμας και να πούμε με βεβαιότητα προς τους Έλληνες ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μέρη.